η αυτού Μακαριώτης, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριος Σεραφείμ, ο σεπτός προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος και πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας αυτής, θα απευθύνει χαιρετισμό προς τον πιστό λαό. Παρακαλείται ο Μακαριότατος. Αδελφοί Έλληνες, πλήρωμα ευσεβές της Εκκλησίας μας, πιστά τέκνα αυτής, δεν θα ομιλήσω εγώ προς την αγάπη σας. Άλλος θα είναι ο ομιλητής από μέρος της Σεπτής Ιεραρχίας. Ως πρόεδρος όμως αυτής, εκφράζω θερμάς τας ευχαριστίας της δια την πρόθυμον προσέλευσή σας και την θερμή συμπαράστασή σας εις τον αγώνα υπέρ των δικαιωμάτων της Αγιωμάτης Εκκλησίας μας. Έχουμε δε όπως ο Θείος αυτής Δομήτρου, της Εκκλησίας δηλαδή, Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, φωτίσει και την τελευταία ταύτην ώραν τους αντιπροσώπους του έθνους, που είναι και αυτοί τέκνα της Εκκλησίας, ή να πράξουν το προς αυτήν και την πατρίδα μας ιερών χρέωστον, που είναι ο σεβασμός προς την ανεξαρτησία και το αυτοδιοίκητο της Εκκλησίας. Το έθνος απαιτεί Βουλή Χριστιανική! 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 Είναι κρατούντες, διότι και τελευταία στιγμή ακόμη ή μπορούν να δώσουν την πρέπουσαν λύση. Εις πάντας εμάς, αγαπητοί μου αδελφοί, τέκνα πιστά της Εκκλησίας, τους παρόντας και τους νοερός με θυμόν ευρισκομένους, κατά την κρίσιμη τάφτη στιγμή, εύχομαι πάλι κατά Θεόν αγαθών. Χαίρετε κύριο αδελφοί μου αγαπητοί και κολλητοί, ο Θεός μαζί μας. Τώρα θα απευθύνει προς την αγάπη σας χαιρετισμό η αυτού σεβασμιώτης, ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Πρεσπών και ευδέας κύριος Αγουστίν, που είναι ο πρεσβύτερος ιεράρχης της Εκκλησίας μας.
παρακαλώ θερμός τον Άγιο Φλωρίνης. Λοιπόν, κάτσε. Λαέ του Θεού, εγώ ο γερονεπίσκοπος συγκινούμαι βαθύτατα. Πριν αρχίσω, επιτρέψατε με να πω δυο λέξεις. Ουρανός τρεις μέρες έκλαιγε, έβρεχε, έκλαιγε για την κατάντιαμά μας. Και τώρα την ώρα του συνεδρίου άνοιξε ο ουρανός. Και είναι αυτό θαύμα και προάγγελος νίκης και θριάμβου εναντίον των σκοτεινών δυνάμεων. Η πίστη θα νικήσει με όπλα βαθανό. Η πίστη θα νικήσει με όπλα βαθανό. Το φως θα νικήσει το σκοτάδι και ο Χριστός ο σατανά και η Ελλάς θα ελευθερωθεί την ίδια πάντως. Ως επίσκοπος ακριτικής περιοχής όπου οι ακρίτες μας φυλάτουν τα νεοτέρας θερμοπύλας του έθνους εκ Φλωρίνης που είναι το μετερίζι της Μακεδονίας μας, απευθύνω εγκάρδιο χαιρετισμών προς τον πιστό λαό της Πρωτεβούσης, Πειραιώς και των άλλων πόλεων της αγαπητής μας πατρίδος. Λαέ του Θεού, έχετε προσέλθει εις ιστορικήν αυτήν πλατεία του Συντάγματος και κατά τρόπων ζωηρών και εκδηλώνεστε υπέ των απαραγράφτων δικαίων της Εκκλησίας που εσεβάστησαν και σουλτάνοι ακόμη. Τα πρέποντα θα ακούσετε από τον ομιλητή ιεράρχη σεβασμιότητα Μητροπολίτη Δημητριάδο κύριο Χριστόδουλο. Τούτο μόνο έχω να είπω εμφανιζόμενος ενώπιόν σας. Ο υπεφερόμενος είναι γνωστόν εις όλη την Ελλάδα ότι επί σειράν ετών διεφώνων ζωαιώς εν την ιεραρχία εις διάφορα εκκλησιαστικά ζητήματα. Στην προκειμένη όμως περίπτωση κατά την οποία διακινδυνεύει το ύψος των αγαθών των Ελλήνων, η ελευθεριά. Στην περίπτωση αυτή είναι παραλέγω κατά την οποία διακινδυνεύει το ύψος των αγαθών της ελευθερίας της Εκκλησίας αναγκαιοτάτης προϋποθέσεως για την εκπλήρωση του υψηλού αυτής προορισμού συνετάχθην αναπεμπειλάχτως και εγώ με τον μακριωτάτο Αρχιεπισκόπο Αθηνών Σεραφείμ και όλων των ιεραρχών. Όλοι στο πλευρό της Ιερέας Αθήνας! 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 Και έτσι η ιεραρχία δια πρώτη φορά στην νεότερη ιστορία της Εκκλησίας Ελλάδος παρουσιάζεται αρρήκτως ηνωμένη εις πείσμα των δαιμόνων οι οποίοι θέλουν να την διαλύσουν. Κάτω τα χέρια από την Εκκλησία! 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 Η ιεραρχία
της Ελλάδος ηνωμένη. Σε παρακαλώ. Η ιεροχία της Ελλάδος ηνωμένη, ανέλθωτος εις τας θέσεις της, ανέλθωτος εις τας θέσεις της. Δίνει την ιστορική μάχη υπερπίστεως και πατρίδος. Παράσω σημαία για κάτσι. Παράσω σημαία. Κάτσε στην Έτσι, η εκκλησία μας, σας πω, η εκκλησία μας με την απελευθέρωση του έθνους του τουρκικού ζυγού απεσπάστη εκ του Οικουμενικού Πατριαρχείου, όχι για να είναι δούλοι και οδελίσχοι, αλλά ελευθέρατ και αποτελεί την ψυχή του έθνους πρωτοφαστούσα εις όλους τους ιερούς αγώνας. Ελλάς χωρίς πίστη, Ελλάς χωρίς πίστη, χωρίς ορθοδοξία, δεν δίνεται να νοηθεί. Ελλάς, Ελλάς, Ελλάς και ορθοδοξία είναι δύο έγκαιε αποσπάστος δεδεμένε. Το έθνος μας δεν ζει χωρίς πίστη, λέγει ο Θάνατος Μακρυγιάννης. Η Εκκλησία και χωρίς τη συμπαράσταση, η Εκκλησία και χωρίς τη συμπαράσταση του κράτους δίνεται να ζήσει. Όσα απέδειξαν αιώνες καιρών διώγμαν, αλλά Ελλάς χωρίς ορθοδοξία δεν δίνεται να ζήσει. Ή αν ζήσει, θα ζει και θα κυλίεται εις τα τέρματα, τα βρωμερά τέρματα ενός συλλιστικού και αθεοβίου, ενός τρόπου ζωής μη ανταποκριμένου προς τις υψηλάς ανατάσεις της ανθρωπίνης ψυχής, η οποία το Κυρίο, το Χριστό και μόνον ευρίσκει την αναπανάπαυσή της. Τελειώνομαι, τελειώνομαι. Θέλουμε να ελπίζουμε όλοι εράγε. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Θέλουμε να ελπίζουμε, θέλουμε να ελπίζουμε όλοι οι ιεράρχοι, ότι η πρωτοφανής και μεγαλειώδης αυτής συγκέντρωσης του πιστού λαού της Ελλάδος εις την πλατεία του Συντάγματος δια μίαν ελευθέραν ζωντανήν και δυνατήν εκκλησίαν θα αφυπνήσει τα συνειδήσεις και των πλέον αδιαφόρων, ιδιαίτερος δε των κυβερνώτων τη χώρα μας, ώστε να αποσύρουν πάρα αυτά, πάρα αυτά, 12 παρά 5, να αποσύρουν πάρα αυτά, το πέσκι το όνομα του σχέδιου, ότι να το αδίσκουν το δημιουργήμα. Και να πάψουν εις το εξής, και να πάψουν εις το εξής, να πολεμούν την Αγία μας Εκκλησία, που είναι η μάνα και το φως του γένους μας. Είπε ο Χριστάλης, είπε ο Χριστάλης ο ποιητής, ο Εκκλησία μας, γλυκιά μας μάνα, συγχύνεις μες στην καρδιά, χίλιες χρυσές ελπίδες. Εκκλησία είναι η μάνα και τροφός. Σύνθημα όλων μας μέχρι νίκης, ας είναι το ζητούμε ελευθέραν ζωντανή και δυνατή Εκκλησία. Απευθυνόμενοι δε από τις θέσεις ταύτης προς πάντα εχθρών και πολέμιων της Εκκλησίας μας, ας είπαμε μεγαλοφόνος, κάτω τα χέρια από την Εκκλησία! Κάτω τα χέρια από την Εκκλησία! Απευθυνόμενοι δια μίαν ακόμη φοράν προς πάντα εχθρών και πολέμιων της Αγίας της Εκκλησίας, ας είπαμε μεγαλοφόνος, κάτω τα χέρια από την Εκκλησία! 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 Διότι είναι σκυρών, τα λαχτίζει κανείς προς κέντρα! Ρωίσε, ρωίσε, ρωίσε! Καλούμε θερμώς τα όργανα της αστυνομίας να διευκολύνουν την προσέλευση των πιστών
και των πούλμαν προς τους χώρους της τεράστιας αυτής Παναθηναϊκής συγκέντρωσης. Ο κύριος ομιλητής, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού, κύριος Χριστόδουλος, παρακαλείται να έρθει στο μικρόφωνο. Όχι να μην βέβαια. Ευλογημένε και πιστέ λαέ του Θεού. Είναι ασφαλώς η πρώτη φορά μέσα στα τελευταία 50 χρόνια που η Εκκλησία σου σε καλεί σε μια τόσο μεγαλειώδη συγκέντρωση στον ιστορικό αυτό χώρο. Η Εκκλησία ενώνει το λαό! Η Εκκλησία ενώνει το λαό! Η Εκκλησία ενώνει το λαό! Και είναι πάλι η πρώτη ίσως φορά που κι εσύ δίνεις ένα τόσο δυναμικό παρόν με την παλαϊκή σου ανταπόκριση σε τούτη την πρόσκληση. Κύριος λαός αδερφόμενη! Κύριος λαός αδερφόμενη! Κύριος λαός αδερφόμενη! Κύριος λαός αδερφόμενη! Οι εκατοντάδες χιλιάδες, το ένα περίπου εκατομμύριο του λαού που έχει κατακλείσει απόψε αυτή την πλατεία. Παρά τις αντίξωες καιρικές συνθήκες και παρά την προσπάθεια που καταβλήθηκε σήμερα το πρωί από στοιχεία εχθρικά προς την Εκκλησία που περιέτρεχαν τους δρόμους της Αθήνας, του Πειραιά και των άλλων πόλεων για να παραπλανήσουν το λαό λέγοντας με τα μεγάφωνα ότι ματαιώνεται η συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Κάτω τα χέρια από την Εκκλησία! Κάτω τα χέρια από την Εκκλησία! Κάτω τα χέρια από την Εκκλησία! Τα χέρια από την Εκκλησία! Παρά τα αυτά, όλοι εσείς κατακλείζετε αυτή την ώρα αυτόν εδώ το χώρο κάτω από έναν χαμογελαστό ουρανό. Έναν ουρανό μαζί μας, ο Θεός είναι 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 μαζί μας. Ναι, είναι μαζί μας ο Θεός, το απέδειξε απόψε
όταν το νομοσχέδιο κατεπίθετο και άρχιζε η συζήτησή του στη Βουλή, ο ουρανός έκλαιγε. Απόψε ο ουρανός γελάει μαζί μας. Δεν είμαστε μια πολιτική συγκέντρωση, ούτε ήλθαμε εδώ για συνδικαλιστικές διεκδικήσεις. Δεν ανήκουμε σε κόμματα και δεν είμαστε φερέφωνα κανενός. Ασκούμε με τον πιο δυναμικό τρόπο το συνταγματικό μας δικαίωμα να ενημερώνουμε το λαό μας και να προασπίζουμε τα δίκαια της μητέρας μας Εκκλησίας. Το ράζο σημαία η νίκη βεβαία. Το ράζο σημαία η νίκη βεβαία. Το ράζο σημαία η νίκη βεβαία. Ίσως πολλοί σε αυτόν τον τόπο να είχαν πιστέψει πως η Εκκλησία είναι πια ένα μουσιακό απολίθωμα του παρελθόντος, ένας οργανισμός χωρίς ζωντάνια, χωρίς δύναμη, ξεκομμένος από τα προβλήματα του σύγχρονου λαού. Αλλά τώρα όλοι ξέρουν τώρα ότι επί ένα 20ήμερο δονείται ολόκληρη η Ελλάδα από την ανυποχώρητη και από την ανένδοτη μάχη όλης της Εκκλησίας, κλήρου μαζί και λαού. Λαού που αγωνίζεται να κρατήσει έξω από τους ναούς, έξω από την Εκκλησία, τον κομματισμό, για να μείνει η Εκκλησία ελεύθερη, ζωντανή, χώρος ενότητος και αγάπης όλου του λαού. Ελεύθερη και σώσα, Εκκλησία, ελεύθερη και σώσα, Εκκλησία, ελεύθερη και σώσα, Εκκλησία, ελεύθερη και σώσα, Εκκλησία. Όλοι αυτοί τώρα καταπλήσονται, καθώς μας βλέπουν όλους ενωμένους. Καθώς βλέπουν... Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι! Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι! Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι! Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι! Είμαστε ενωμένοι! Αυτή είναι η δύναμή μας! Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι!
Είμαστε ενωμένοι για όσο θα συμβαίνει. Είμαστε ενωμένοι για όσο θα συμβαίνει. Είμαστε ενωμένοι. Και είμαστε ακόμα ένας γίγαντας που ξαφνικά ξύπνησε και διεκδικεί τα δικαιώματά του και ξαναπέρνει στα χέρια του τον ιστορικό ρόλο του σε αυτόν εδώ τον τόπο. Αγώνας θυσία για την εκκλησία! 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 Κοιτάξτε, αδέλφια μου, γύρω σας, δίπλα σας, μπροστά σας, πίσω σας. Κοιτάξτε πόσοι πολλοί είμαστε, πόση δύναμη έχουμε. Κλήρος λαός, αδέρφο αδέρφη! Κλήρος λαός, αδέρφο αδέρφη! Κλήρος λαός, αδέρφο αδέρφη! Αδελφομένοι, αδελφομένοι, κλήρος και λαός, ξαναπέρνουμε στα χέρια μας τη μεγάλη δύναμη της ενότητος και ξαναπέζουμε το μεγάλο μας ρόλο και την αποστολή μας μέσα σε τούτο το έθνος. Αυτό που συμβαίνει απόψε εδώ, το μέγα πλήθος και το μέγα πάθος, είναι μια νέα σύγχρονη δόξα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι μάνα και τροπός! 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 Είναι η αναβίωση του τέταρτου χρυσού αιώνα της Εκκλησίας, τότε με τους υπέροχους εκείνους ιεράρχες που ο λαός συσπηρωμένος κοντά στην εκκλησιαστική του ηγεσία ήταν έτοιμος να θυσιαστεί για τα δίκαια, για την Εκκλησία και για τα θέσμια της. Καλό καιρό θα πας, εκτός καθές κλαδιάς. Καλό καιρό θα πας, εκτός καθές κλαδιάς. Καλό καιρό θα πας, εκτός καθές κλαδιάς. Γι' αυτό το πρώτο που θέλω να σας πω από τη θέση αυτή εξ ονόματος όλης της ιεραρχίας της Εκκλησίας μας είναι ένα ολόψυχο και μυριόστομο ευχαριστώ. Όλης το πλευρό στην ιεραρχία, όλης το πλευρό στην ιεραρχία, όλης το πλευρό στην ιεραρχία, όλης το πλευρό. Ευχαριστούμε πρώτα τον ιερό εφημεριακό μας κλήρο. Τον ακατάβλητο αυτόν μπροστάρι κάθε μεγάλου εθνικοθρησκευτικού αγώνα που αλήγιστος και ενίοτε ταπεινωμένος περιφέρει με το τίμιο ράσο του τα ιερά φλάμπουρα του γένους μας αγνός και
αλυβιοτελή σημεοφόρος των οσίων της φυλής μας. Το ράσο σημαία, η νη η βεβαία. Το ράσο σημαία, η νη η βεβαία. Το ράσο σημαία, η νη η βεβαία. Χαιρετίζουμε ύστερα τη συγκλονιστική παρουσία ανάμεσά μας της χρυσής χριστιανικής μας νεολαίας. Οι νέοι λένε ναι στην Εκκλησία. Οι νέοι λένε ναι στην Εκκλησία. Οι νέοι λένε ναι στην Εκκλησία. Οι νέοι λένε ναι. Χαιρετίζουμε αυτούς τους νέους που μέσα σε ένα πλάνο κόσμο δίνουνε καθημερινά, μα ιδιαίτερα τούτη την ώρα, μια δυναμική μαρτυρία πίστεως και αγάπης στο Χριστό και στην Εκκλησία. Οι νέοι αυτοί μας χαρίζουνε την ελπίδα για την τελική δικαίωση του μεγάλου μας και ιερού αγώνα. Ο λαός δεν ξεχνά την Εκκλησία του τιμά. Ο λαός δεν ξεχνά την Εκκλησία του τιμά. Ο λαός δεν ξεχνά την Εκκλησία του τιμά. Ευχαριστούμε τέλος και όλους εσάς, τους τίμιους οικογενειάρχες, τις απλές νοικοκυρές, τους επιστήμονες και τους εργάτες, όλο τον απλό λαό που μετέχετε σε αυτή τη μάχη ο καθένας με το δικό του τρόπο. Όλοι σας ήλθατε εδώ απόψε γιατί έχετε συνειδητοποιήσει το μεγάλο κίνδυνο που διατρέχει η Εκκλησία στην οποία ανήκετε. Κάτω τα χέρια από την Εκκλησία! Κάτω τα χέρια από την Εκκλησία! Κάτω τα χέρια από την Εκκλησία! Αυτό το χειρό της ελευθερίας και της αγάπης, της ενότητος και της πίστης, θέλετε να στηρίξετε τους ιεράρχες σας και τους ανθένους σας. Όλοι στο πλευρό της ιεραρχίας, όλοι στο πλευρό της ιεραρχίας, όλοι στο πλευρό της ιεραρχίας. Όλοι μαζί, μια ψυχή, μια θέληση, μια καρδιά, εδώ αγωνιζόμαστε για την ελευθερία της Εκκλησίας μας, για να μείνει μακριά από κάθε κοσμική επέμβαση. Και σαν άλλοι Χρυσόστομοι, Βασίλειοι, Γρηγόριοι, Αμβρόσιοι, Φώτιοι και Παλαμάδες, όλοι εμείς θηριωμαχούμε αυτές τις ημέρες όχι για χωράφια και για κτήματα, αλλά για να μείνει η Εκκλησία αμόλυντη από τον προτεσταντικό λαϊκισμό, για να μην πούνε μέσα στον ιερό χώρο της οι κομματικοί κομισάροι. Έχω, όχι στο κράτος, όχι στο κράτος, όχι στο κράτος.
και για να μάθουνε οι επίδοξοι σωτήρες της Εκκλησίας που μας ακούνε αυτή την ώρα, ότι δεν έχουν κανένα δικαίωμα επάνω της, έστω και αν κρατάνε τη σπάθη της κοσμικής εξουσίας. Επέρασαν πια οι εποχές εκείνες που οι εκάστοτε κρατούντες υπαγόρευαν στην Εκκλησία τις θελήσεις τους και εκείνη πρόθυμα τις εκτελούσε. Σήμερα ο άνεμος της λευτεριάς και της ανεξαρτησίας πνέει όχι μόνο στα στήθη των κληρικών μας, αλλά και του θρησκεύοντος λαού μας, που δεν είναι διατεθειμένος να επιτρέψει επιστροφή στο αμαρτωλό και καταδικασμένο παρελθόν, γιατί κανείς δεν θέλει την εκκλησία του θεραπενίδα και υπηρέτρια του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος. Το επίμαχο νομοσχέδιο που συζητείται και απόψε στη Βουλή με τη διαδικασία, μάλιστα του επίγοντος παρά την αντίθετη γνώμη, όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης, δεν έχει το νομοσχέδιο αυτό, δεν έχει τη συνένεση της Εκκλησίας. Ένας υποτυπώδης διάλογος που έγινε, φαίνεται ότι έγινε για να χρησιμοποιηθεί από τον κύριο Υπουργό της Παιδείας. Για να δικαιολογήσει την επέμβαση στην εσωτερική δομή και ζωή της Εκκλησίας. Έξω το κόμμα από την Εκκλησία! 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 Συζητήσαμε κάτι για την περιουσία, τίποτε όμως, απολύτως τίποτε,
για την επέμβαση στα εσωτερικά της Εκκλησίας. Και έχουμε το δίκαιο παράπονο ότι μας περιφρόνησαν. Μας περιφρόνησαν με πολλούς τρόπους. Θέλησαν να μας δεχτούν σε ακρόαση, γιατί είχε μεγαλύτερη αξία από την ιεραρχία ο Τσιτσάνης. Όχι στο κράτος, το λαό. Όχι στο κράτος, το λαό. Όχι στο κράτος, το λαό. Διαμαρτυρόμαστε για αυτή τη συμπεριφορά που αντανακλά και σε σένα, πιστέ και ευλογημένε λαέ της Εκκλησίας. Δεν ανεχόμαστε να θεωρούμαστε πολίτες δευτέρας κατηγορίας, όταν εμείς είμαστε πρώτοι στους αγώνες και στις θυσίες για αυτόν τον τόπο. Για την περιουσία δεν έχουμε να πούμε πολλά. Η Εκκλησία μόνη της από την αρχή προθυμοποιήθηκε να προσφέρει τις δασικές και τις αγροτικές εκτάσεις των μονών, λαμβάνοντας απλώς μέριμνα για την επιβίωση των μοναστικών αδελφοτήτων. Αλλά δεν αρκέστηκαν σε αυτήν την προσφορά. Προχωρεί το νομοσχέδιο στη δίμευση όλης της μοναστηριακής περιουσίας και της αγροτικής και της αστικής και της ακίνητης και της κινητής και αυτής που υπάρχει και αυτής που θα αποκτηθεί από εδώ και εις το μέλλον. Από εδώ και εμπρός τίποτε απολύτως δεν θα ανήκει στις μονές, και αυτά τα κουταλοπύρουνα θα τους πάρουν. Έστω και αν ευσεβείς δωρητές έχουν δωρήσει περιουσίες τους στα μοναστήρια για να συγχωριόνται τα πεθαμένα τους, ή έστω και αν ακόμα οι μοναχοί με τη δουλειά τους και με τον υδρότα τους τα έχουν αποκτήσει. Όλα αυτά μεταφέρονται σε ένα αδιφάγο τέρας, σε ένα τυράγχας που καταβροχθίζει τα πάντα, σε ένα κρατικό οργανισμό που σκοπό του έχει
να εκποιήσει ή να χαρίσει στο κράτος την εκκλησιαστική περιουσία με τελικό αποδέκτη ένα ιδιωτικού δικαίου οργανισμό που, όπως λέει το νομοσχέδιο, θα εξυπηρετεί τους σκοπούς της παιδείας. Δηλαδή, παίρνουνε τα λεφτά της εκκλησίας για να πολεμήσουνε με αυτά την εκκλησία. Γιατί όταν έχουμε άθεη παιδεία, τότε έχουμε πόλεμο κατά της εκκλησίας. Αυτός ο νόμος διχάζει το λαό. 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 Η δήμευση της μοναστηριακής περιουσίας συνιστά κατάφορη παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων που προστατεύονται και από το Σύνταγμα και από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας είναι ιερό και απαραβίαστο, και όμως εδώ παραβιάζεται, και μάλιστα βάναυσα. Να υποθέσουμε ότι αυτό είναι το προήμιο επέκτασης του μέτρου και σε εσάς τους ιδιώτες. Ο νόμος διχάζει το λαό. Αυτός ο νόμος διχάζει το λαό. Αυτός ο νόμος διχάζει το λαό. Πάντως η Εκκλησία καταφεύγει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για αυτή της την ενέργεια. Ούτε μπορεί η Εκκλησία να ανεχθεί τη διάλυση των μονών της, στις οποίες εγκαταβιώνουν άνδρες ή γυναίκες με προσωπική αξία, με επιστημονική κατάρτιση και με χριστιανική αρετή. Ούτε τα κελιά τους, μέσα στα οποία μένουν σήμερα οι μοναχοί, δεν θα τους ανήκουν από εδώ και μπρος. Και διερωτόμαστε εύλογα, γιατί τόση κακία για τους μοναχούς. Τι κακό έκαναν αυτοί σε αυτόν τον τόπο. Από την Εκκλησία, κάτω τα κέλια. Από την Εκκλησία, κάτω τα κέλια. Από την Εκκλησία. Ρωτάμε τον κύριο Τρίτσι. Τι θα πούμε στους μοναχούς μας και στις μοναχές μας όταν θα μας ρωτούν γιατί τους αφαιρείται το δικαίωμα να διοικούν αυτοί με τα εκλεγμένα
προηγούμενο συμβούλια τους και να διαχειρίζονται κατά τον καλύτερο τρόπο την περιουσία τους, που είτε τους την εδόρισαν ευλαβείς άνθρωποι, είτε την απέκτησαν οι ίδιοι με τη δουλειά τους. Κάτω τα χέρια από τα μοναστήρια! Κάτω τα χέρια από τα μοναστήρια! Κάτω τα χέρια από τα μοναστήρια! Μήπως θέλατε, κύριε Υπουργέ, να τους επαναλάβουμε τον πικρό λόγο του Μακρυγιάννη, τον οποίον έγραψε στα απομνημονεύματά του εναντίον των βαβαρών της Αντιβασιλείας, όταν αυτοί διέλυσαν 412 μοναστήρια στην εποχή τους και πέταξαν έξω στο δρόμο τους μοναχούς. Τι έλεγε ο Μακρυγιάννης? Διάλυσαν τα μοναστήρια μας αυτά τα προπύργια της επανάστασής μας και πέταξαν στους δρόμους τους καημένους καλογέρους. Κάτω τα χέρια από τα μοναστήρια! Κάτω τα χέρια από τα μοναστήρια! Κάτω τα χέρια από τα μοναστήρια! Η ρύθμιση του περιουσιακού δεν γίνεται με βάση το συμφέρον των αγροτών μας. Αυτοί δεν παίρνουνε απολύτως τίποτε. Μερικά κτήματα των μονών μπορεί να παραχωρηθούν, αλλά μόνο σε συνεταιρισμούς. Σε ποιους όμως συνεταιρισμούς? Σε αυτούς μήπως που χρωστάνε 250 δισεκατομμύρια? Όχι στους κομματικούς, στα χωράφια στους τοπούς. Όχι στους κομματικούς, στα χωράφια στους τοπούς. Όχι στους κομματικούς. Και μήπως έτσι οι αγρότες, μήπως έτσι οι αγρότες δεν μετατρέπονται σε ήλωτες των συνεταιρισμών? Εμείς τους κάνουμε νοικοκυρέους. Εμείς τους δίνουμε την κτήση. Εκείνοι τους δίνουνε τη χρήση. Τα χωράφια στους τοχούς, όχι στους κομμάτικους. Τα χωράφια στους τοχούς, όχι στους κομμάτικους. Τα χωράφια στους τοχούς, όχι στους κομμάτικους. Αλλά η δικαιολογία για όλα αυτά είναι πρόχειρη. Η Εκκλησία, λένε, έχει αναξιοποίητες εκτάσεις. Τις παίρνουμε για να τις κάνουμε παραγωγικές. Και ποιος τα λέει αυτά? Τα λέει το κράτος, που δεν ξέρει ούτε τι έχει, ούτε πού τα έχει. Θέλετε επίσημη διαβεβαίωση αυτού του ισχυρισμού? Ανοίξτε την έκθεση της κτηματικής εταιρείας του Δημοσίου με ημερομηνία 25 Φεβρουαρίου 1987 και διαβάστε εκεί ότι το κράτος έχει 50 εκατομμύρια στρέμματα γης.
έχει 250.000 ακίνητα. Αλλά δεν υπάρχει πλήγια του κράτους στο λαό! Δεν υπάρχει πλήγια του κράτους στο λαό! Δεν υπάρχει πλήγια του κράτους στο λαό! Δεν δίνουνε αυτά, αλλά κατηγορούνε για τσιφλικά την Εκκλησία, θέλοντας να κάνουνε μνημόσυνο με ξένα κόλυμπα. Από την περιουσία του, το κράτος τη μισή δεν την γνωρίζει καν, και γι' αυτό λέει πως δεν μπορεί να την αξιοποιήσει. Και ό,τι έχει αξιοποιηθεί είναι πολύ λίγο. Να ένα παράδειγμα. Μέσα σε 6 χρόνια, 81-87, το κράτος αξιοποίησε μόνο 519 ακίνητα. Θέλετε και άλλα στοιχεία? Εκτός από τα 50 εκατομμύρια στρέμματα που έχει το κράτος, 15 εκατομμύρια στρέμματα έχουν οι δήμοι και οι κοινότητες. 1,2 εκατομμύρια έχουν οι συνεταιρισμοί και 1,3 εκατομμύρια έχει η Εκκλησία. Και όμως μόνο η Εκκλησία είναι ο τσιφλικάς σε αυτόν τον τόπο. Γι' αυτό λέγεται όχι μόνο από τον τύπο, λέγεται και από την κρατική τηλεόραση και από το κρατικό ραδιόφωνο. Με την ανοχή, αν όχι και με την ευλογία του κράτους. Πώς λοιπόν, πώς μπορεί το κράτος να κατηγορεί την Εκκλησία ότι έχει αναξιοποιητές εκτάσεις, όταν το ίδιο το κράτος δεν ξέρει τι έχει και δεν μπορεί να τα αξιοποιήσει? Μήπως εδώ ισχύει αυτό που λέει ο λαός? Στου κρεμασμένου το σπίτι δεν μιλάνε για σκηνή. Αλλά το θέμα έχει και άλλες πλευρές. Σκόπιμα υπερτονίζεται ότι το κράτος καλύπτει όλες τις δαπάνες της Εκκλησίας, δίνοντας 13 δισεκατομμύρια το χρόνο. Αλλά αυτό είναι η μισή αλήθεια. Ναι, δίδονται τα χρήματα αυτά, αλλά αυτά τα χρήματα προορίζονται για τη μισθοδοσία του ιερού μας κλήρου και επίσης για τη λειτουργία των κρατικών σχολείων εκκλησιαστικής εκπαίδευσης. Αλλά γιατί δεν λέγεται και το ότι το κράτος εισπράττει από κάθε ναό
35% από τα ακαθάριστα έσοδά του. Δηλαδή, το κεράκι σου, λαέ, που ανάβεις στην εικόνα του Χριστού και της Παναγίας, το φορολογεί το κράτος, στραγγίζοντας έτσι την οικονομία της ενορίας. Και ύστερα, γιατί τάχα διατυμπανίζεται τόσο πολύ αυτή η προσφορά του κράτους? Μήπως το κράτος δεν διαθέτει δισεκατομμύρια για τόσους άλλους τομείς της εθνικής και της κοινωνικής μας ζωής? Μήπως δεν πληρώνει τους καθηγητές, τους υπαλλήλους, τους στρατιωτικούς? Μήπως δεν δαπανά για τον αθλητισμό, για τα πολιτιστικά, για τα θέατρα, για τα γήπεδα, για την αυτοδιοίκηση? Και καλά κάνει. Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση. Γιατί όμως συνεχώς αναφέρει τους μισθούς που δίνει στους παπάδες? Μήπως μας θεωρεί εμάς ξένο σώμα μέσα στο έθνος? Μήπως εμείς δεν έχουμε προσφέρει τίποτε σε αυτόν τον τόπο? Μήπως η Εκκλησία κράτησε ποτέ τίποτε για τον εαυτό της? Σε εκατομμύρια στρέμματα ανέρχονται οι εκτάσεις της Εκκλησίας που έχουν απαλωτριωθεί κατά καιρούς, χωρίς να καταβληθεί η παραμικρή αποζημίωση. Σε πολλές χιλιάδες ανήκουν τα οικόπεδα της Εκκλησίας που έχουν προσφερθεί για την ανέγερση σχολείων, ιδρυμάτων κοινοθελών και νοσοκομείων. Ένα παράδειγμα, ένα μόνο μοναστήρι στην Αθήνα, Ιερά Μονή Πετράκη, έχει προσφέρει τα οικόπεδα δωρεάν, επάνω στα οποία έχουν εκτιστεί τα κτίρια της Ακαδημίας, του Πολυτεχνείου, του Εγινήτιου Νοσοκομείου, του Αρετέιου Νοσοκομείου, του Νοσοκομείου των Παιδών, του Νοσοκομείου Συγκρού, της Μαράσλιας Ακαδημίας, της Γεναδίου Βιβλιοθήκης, του Ευαγγελισμού, του Ασκληπιείου της Βούλας, του Πίκπα, των παλαιών παραπηγμάτων του στρατού, εκεί που είναι σήμερα το άγαλμα του Βενιζέλου. Όλα αυτά και επιπλέον την παλαιά Ριζάριο που είναι απέναντι από τον Ευαγγελισμό και τον αύσταθμο του πολεμικού μας ναυτικού, η Εκκλησία τα έχει προσφέρει δωρεάν. Κάτω! Εκκλησία! Συγχύρια του έθνους! Η Εκκλησία! Συγχύρια του έθνους! Η Εκκλησία! Και μόλις πριν 2 χρόνια, πρόπερση, η Εκκλησία παρεχώρησε 1.300 στρέμματα στο πέραμα για να νομιμοποιηθούν τα αυθαίρετα κτίσματα
των κατοίκων αυτής της περιοχής. Και για να μην νομίσετε ότι όλα όσα έχει δώσει η Εκκλησία στο κράτος χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό που δωρήθηκαν, θα σας πω ένα μόνο και κτυπητό παράδειγμα. Επάνω στην Πάρνηθα η Ιερά Μονή Πετράκη εχάρισε 2.000 στρέμματα για να γίνει σανατόριο του λαού. Και ξέρετε τι έγινε? Έγινε το ξενοδοχείο Μονπαρνές με το καζίνο του. Λοιπόν, του ιερού μας κλήρου δεν είναι μια χάρη που μας κάνει το κράτος, είναι εξόφληση ενός χρέους από παλιά μέχρι και σήμερα. Οι κληρικοί που εισπράττουν αυτό το μισθό δεν είναι ούτε παρίες, ούτε αργόσχολοι. Προσφέρουν τεράστια κοινωνική και πνευματική υπηρεσία και ξεπληρώνουν με το παραπάνω το μισθό που παίρνουν από το κράτος. Γιατί? Επειδή υπάρχει η Εκκλησία και οι παπάδες, υπάρχουν λιγότεροι εγκληματίες, υπάρχουν λιγότεροι ναρκωμανείς, υπάρχουν λιγότεροι φοροφυγάδες. Αν δεν ήταν η Εκκλησία, το κράτος θα χρειαζόταν περισσότερους αστυνομικούς, περισσότερους δεσμοφύλακες, περισσότερους δικαστές, περισσότερες φυλακές, περισσότερα νοσοκομεία. Ποιος ξέρει όμως σήμερα το μεγάλο κοινωνικό έργο που επιτελεί η Εκκλησία μας? Ποιος ξέρει ότι η Εκκλησία σήμερα λειτουργεί στην Ελλάδα περίπου 2.700 ιδρύματα? Ποιος ξέρει? Ο Σταυρός τον λαό! Ο Σταυρός τον λαό! Ο Σταυρός τον λαό! Ο Σταυρός κρατάει τον λαό! Κρατάει το λαό ο παπάς από την κούνια του μέχρι που θα γεράσει. Γιατί χιλιάδες ελληνόπουλα φιλοξενούνται κάθε χρόνο στις κατασκηνώσεις της Εκκλησίας μας. Χιλιάδες γέροντες περιθάλπονται στα σπίτια γαλήνης Χριστού. Δεκάδες άρρωστα παιδιά στέλνονται δωρεάν στην Αμερική για θεραπεία. Εκατοντάδες άρρωστοι διευκολύνονται να πάνε στο εξωτερικό. Ποιος έμαθε ποτέ για τις προεκτάσεις του κοινωνικού μας έργου στον τρίτο κόσμο, στην Αιθιοπία, στο Σουδάν, στη Διάφρα, όπου με πρωτοβουλία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας
οργανώνεται μια παγκόσμια σταυροφορία εναντίον της πείνας. Μάνα του λαού, η ευθυησία! Μάνα του λαού, η ευθυησία! Μάνα του λαού, η ευθυησία! Μάνα του λαού, και η Εκκλησία! Και η Εκκλησία της Ελλάδος απλώνει το ευεργετικό της χέρι και έξω από την πατρίδα στέλνουμε και συντηρούμε ιεραποστόλους στην Αφρική και στην Άπο Ανατολή για να φέρουνε το μήνυμα του Ευαγγελίου στους λαούς αυτούς. Όλα αυτά γίνονται με τη δεκάρα τη δική σου, ορθόδοξε ελληνικέ λαέ. Κάτω τα χέρια από την Εκκλησία! 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 Μας εμπιστεύεσαι αυτά τα χρήματα και εμείς τα διαχειριζόμαστε με συλλογικά όργανα και με διαφανείς διαδικασίες. Ελέγχεται η διαχείρισή μας από επιθεωρητές του Υπουργείου των Οικονομικών. Δεν είμαστε εμείς ανεξέλεγκτοι όπως είναι το δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, για τα οποία η παρούσα κυβέρνηση κατήργησε παρά το Σύνταγμα τον προληπτικό έλεγχο του ελεγκτικού συνεδρίου. Ούτε εμείς βαρυνόμαστε με σκάνδαλα και με άλλες σπατάλες εκατομμυρίων για τις οποίες γράφει για πολλούς άλλους ο καθημερινός μας τύπος. Ο λαός έξεχνα την Εκκλησία του τιμά. Ο λαός έξεχνα την Εκκλησία του τιμά. Ο λαός έξεχνα την Εκκλησία του τιμά. Σήμερα η Εκκλησία μας διαθέτει επίλεκτα στελέχη, νέους και μορφωμένους κληρικούς, για τους οποίους με το δίκιο μας καμαρώνουμε. Ουδέποτε άλλοτε είχε γνωρίσει η Εκκλησία τέτοια άνθηση και ουδέποτε άλλοτε προσέφερε στην πατρίδα και στο λαό μας τόσο πολλές και τόσο μεγάλες υπηρεσίες. Είμαστε μαζί με το λαό, γιατί προερχόμαστε από το λαό. Κλήρος λαός αδερφόμενοι, κλήρος λαός αδερφόμενοι, κλήρος λαός αδερφόμενοι. Μαζί με το λαό, ξωμάχος στο χωριό ο ορθόδοξος παπάς, μαζί με το μορφωμένο λαό εδώ στην πόλη ο Εφημέριος. Μας αμφισβητούν αυτή τη σχέση και αυτή την επαφή με το λαό, θέλοντας να μας παρουσιάσουν σαν μια παράταξη ταξική. Όμως τους διαψεύδετε εσείς που βλέπετε, που ζείτε μέσα στην ενορία, το παλμό και το δυναμισμό των ιερέων σας. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι! Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι!
Και δεν νομίζω ότι όλοι εσείς, αυτές οι εκατοντάδες χιλιάδων που είσαστε εδώ μαζεμένοι απόψε, δεν νομίζω ότι είσαστε φυτά, όπως πριν από λίγο σας αποκάλεσε από τα προπήλαια της Βουλής ένας βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Ο νόμος του Τρίτσι δεν θα περάσει. Ο νόμος του Τρίτσι δεν θα περάσει. Ο νόμος του Τρίτσι δεν θα περάσει. Αλλά όπως σας είπα στην αρχή, ο αγώνας μας τώρα δεν γίνεται για τα χωράφια και για τα κτήματα. Αυτά, και αν μας τα πάρουν, πάλι εσείς θα τα ξαναδώσετε στην Εκκλησία, όπως το κάνατε μέχρι τώρα. Ο λαός δεν ξεχνά την Εκκλησία του τιμά. Ο λαός δεν ξεχνά την Εκκλησία του τιμά. Ο λαός. Εσείς είστε τάχα τα φυτά. Εσείς. Ας βγει άλλη μία φορά ο κύριος Παπαδονικολάκης. Να δει το παλμό του λαού του Θεού. Να δει τη δύναμη της Εκκλησίας. Κάτω τα χέρια από την Εκκλησία! Κάτω τα χέρια από την Εκκλησία! Κάτω τα χέρια από την Εκκλησία! Κάτω! Δεν είναι το περιουσιακό κυρίως εκείνο που μας κάνει να αγωνιζόμαστε. Βεβαίως έχουμε ριζικές διαφωνίες για τις ρυθμίσεις που γίνονται με αυτό. Και θέλετε να σας πω και μία λεπτομέρεια. Ο νόμος αυτός θα δημιουργήσει, εκτός των άλλων, πελώριο κοινωνικό πρόβλημα. Γιατί το κράτος παίρνει όλη την περιουσία των μονών και αυτήν ακόμα που έχει πουληθεί με νόμιμες διαδικασίες σε ανθρώπους βιοπαλαιστές που έκτισαν εκεί επάνω τα σπίτια τους. Έρχεται ο νόμος και παίρνει πίσω και το οικόπεδο και το σπίτι, εξαναγκάζοντας χιλιάδες φτωχούς βιοπαλαιστές, αν θέλουν να κρατήσουν τα σπίτια τους, να τα ξαναπληρώσουν από την αρχή και πάλι. Αυτός ο νόμος διχάζει το λαό. Αυτός ο νόμος διχάζει το λαό. Αυτός ο νόμος διχάζει το λαό. Αλλά ήρθαμε. Ο νόμος διχάζει το λαό. Ήρθαμε εδώ για να αγωνιστούμε για τη λευτεριά μας, για τη λευτεριά της Εκκλησίας. Πολλοί μας ρωτούν, μα εσείς οι χριστιανοί στο πεζοδρόμιο μετέρχεστε τα ίδια μέσα που μετέρχονται οι άλλοι? Αδίστακτα απαντάμε ναι.
η Εκκλησία πολεμούσε με τα ίδια όπλα που πολεμούσαν και οι άλλοι αγωνιστές. Αυτό δεν είναι ούτε κακό, ούτε μειωτικό. Αλλά η διαφορά μας με όλους τους άλλους που γεμίζουν και αυτοί αυτήν εδώ την πλατεία στις προεκλογικές εκδηλώσεις είναι τούτη. Εκείνοι αγωνίζονται για να αναλάβουν την εξουσία. Εμείς αγωνιζόμαστε για να κρατήσουμε την ελευθερία μας. Αγώνας θυσία για την Εκκλησία! Αγώνας θυσία για την Εκκλησία! Και αγώνας θυσία για την Εκκλησία! Αγώνας θυσία! Και η δική μας ελευθερία έχει άλλη ιδιαιτερότητα. Κανένας νόμος του κράτους δεν μπορεί να περιγράψει την Εκκλησία, γιατί στην Εκκλησία ανήκουνε και τα μικρά ακόμα βρέφη και αυτοί ακόμα οι νεκροί. Αγωνιζόμαστε για το αυτοδιοίκητο της Εκκλησίας μας και δεν είναι τώρα η πρώτη φορά που η Εκκλησία μας δέχεται την επέμβαση της πολιτείας. Αυτά άρχισαν μετά το 1821. Τότε η Εκκλησία δέθηκε χειροπόδαρα στο κράτος, αλλά όχι χωρίς διαμαρτυρίες. Οι αγώνες ξεκίνησαν από τότε και ενώ έφτανε η ημέρα που ερώδιζε μπροστά μας η αυγή μιας πλήρους ελευθερίας, ο κύριος Τρίτσης με το νομοσχέδιό του εγύρισε τους δείκτες της ιστορίας 100 χρόνια πίσω. Ο νόμος του Τρίτση δεν θα περάσει! 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 Το νομοσχέδιο εκλαμβάνει τον επίσκοπο σαν απλό διοικητικό προϊστάμενο. Δεν γνωρίζει θεολογία, δεν ξέρει ότι ο επίσκοπος είναι ο προεστός της ευχαριστιακής σύναξης. Δεν γνωρίζει ότι λατρεία, διδασκαλία και διοίκηση είναι αναπόσπαστα τμήματα της ιδιότητος του επισκόπου και του πρεσβυτέρου. Έτσι περιφρονεί τον επίσκοπο και στη θέση του βάζει τον νομάρχη για να γίνει ο νομάρχης διαφεντευτής μέσα στην Εκκλησία. Έξω το κόμμα από την Εκκλησία! Έξω το κόμμα από την Εκκλησία! Έξω το κόμμα από την Εκκλησία! Δεν είμαστε κατά τη συμμετοχής του λαϊκού στοιχείου στη ζωή της Εκκλησίας. Άλλωστε και τώρα το στοιχείο του λαού συμμετέχει ενεργά σε αυτή τη ζωή. Αλλά αυτή η συμμετοχή αξιώνει δύο βασικές προϋποθέσεις. Πρώτον, να μην περιφρονηθούν και να μην περιθωριοποιηθούν οι φυσικοί πνευματικοί ηγέτες της Εκκλησίας, που είναι οι επίσκοποι και οι πρεσβύτεροι. Και δεύτερον, αυτοί οι λαϊκοί να μην είναι
τυπικά μέλη της Εκκλησίας, αλλά ζωντανά και σαν μέλη. Καμία από αυτές τις προϋποθέσεις δεν καλύπτονται από το νομοσχέδιο. Καμία απολύτως. Αλλά με όσα το νομοσχέδιο προβλέπει, αλλοιώνεται η δογματική δομή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία από επισκοπική και συνοδική γίνεται λαϊκιστική και οι επίσκοποι από ποιμένες του λαού γίνονται υπάλληλοι του λαού. Και διερωτόμαστε πώς και γιατί έγινε αυτή η αντορθόδοξη επιλογή. Η παρούσα κυβέρνηση, όταν ακόμα ήταν στην αντιπολίτευση, άλλα πίστευε και άλλα διεκήρυσε. Ακούστε, στο συμβόλαιο με το λαό που εκδόθηκε το 1981, ομολογούσε την εξής τρανή αλήθεια: ο εναγκαλισμός της Εκκλησίας με το σύστημα της πολιτιοκρατίας είναι το κύριο αίτιο μιας αρνητικής πορείας με απροκάλυπτες κυβερνητικές επεμβάσεις και ανατροπή της εκκλησιαστικής τάξης. Για να υποσχεθεί στη συνέχεια ότι όταν θα ερχόταν στην εξουσία αυτό το κόμμα, τότε σαν κυβέρνηση θα ακολουθούσε διαφορετική τακτική. Ποια? Ακούστε τι. Η Εκκλησία θα αφαιθεί ελεύθερη να ακολουθήσει το δικό της δρόμο χωρίς ανάμιξη της πολιτείας. Το Υπουργείο Παιδείας θα περιοριστεί σε τυπικό ρόλο μέχρι την πλήρη αποδέσμευση της Εκκλησίας από την πολιτεία. Αυτά έλεγε τότε το κόμμα που σήμερα κυβερνά. Σας ερωτώ, υπάρχει καμιά σχέση με εκείνα που τότε έλεγαν και με τούτα που σήμερα κάνει ο Υπουργός κύριος Τρίτσης? Κάτω τα χέρια από την Εκκλησία! 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 Θέλουν να μας κάνουν απόψε σαμποτάζ. Άναψαν όλα τα άλλα φώτα επάνω και εδώ τα κρατάνε ακόμα κλειστά. Ο κύριος Υπουργός της Παιδείας προχωρεί σε επέμβαση στα εσωτερικά της Εκκλησίας και όλη η ιεραρχία αντιδρά και εκείνος δεν υποχωρεί. Ο εφημεριακός κλήρος της Ελλάδος επανειλημμένα δηλώνει την αντίθεσή του για το νομοσχέδιο και ο Υπουργός δεν υποχωρεί. Οι θεολογικές μας σχολές βάλουν εναντίον του νομοσχεδίου και ο Υπουργός δεν υποχωρεί. Μεσολαβεί μια μεγάλη εθνική κρίση
και βρισκόμαστε στα πρόθυρα πολέμου και ο Υπουργός δεν υποχωρεί. Χτυπάνε πένθυμα οι καμπάνες σε ένδειξη έντονης διαμαρτυρίας και ο Υπουργός δεν υποχωρεί. Απέχουν οι ιεράρχες από τον επίσημο εορτασμό της 25ης Μαρτίου και γιορτάζουνε όλοι μαζί στον Άγιο Παντελεήμονα και ο Υπουργός δεν υποχωρεί. Επεμβαίνουν οι Ορθόδοξοι Πατριάρχες, οι Διεθνείς Εκκλησιαστικοί Οργανισμοί, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, το Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, οι Ετερόδοξες Εκκλησίες και ο Υπουργός δεν υποχωρεί. Του φαναρίου ο σεπτός προκαθήμενος της Ορθοδοξίας, ο Πατριάρχης, της πονεμένης Ρωμιοσύνης, ο Γεραρχός, αρχηγός της Οικουμενικής Ορθοδοξίας, ο ελεύθερος πολιορκημένος στην πόλη των ονείρων μας, μιλάει με το βάρος του αξιωματός του και της μεγάλης του ευθύνης. Και τι λέει? Το Οικουμενικό Πατριαρχείο θεωρεί ότι ο υποσυζήτηση και ψήφιση νόμος αλλοιώνει κατά αντικανονικών τρόπων το Απόστολο παράδοτο σύστημα διοικήσεως της Εκκλησίας, υπησάγων κοσμικών εξωεκκλησιαστικών παράγοντα ίστα της Εκκλησίας. Τούτο μέλη έχει ολευθρίας επιπτώσεις επί της πνευματικής, θρησκευτικής και κοινωνικής αποστολής της Εκκλησίας και απροβλέπτους αρνητικά συνεφίας εις αντιστοίχους περιπτώσεις άλλων Ορθοδόξων αδελφών Εκκλησιών. Ακούστε τη φωνή του Αυτά τα σπουδαία θεολογικά και δογματικά γράφει ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Δεν φανταζόμαστε ο κύριος Τρίτσης να γνωρίζει περισσότερη θεολογία από εκείνη που γνωρίζει ο αρχηγός της Ορθοδοξίας στο φανάρι. Μήπως ο κύριος Τρίτσης ενδιαφέρεται για την Εκκλησία? Μήπως ενδιαφέρεται για την Εκκλησία περισσότερο από όσο ενδιαφέρεται για αυτήν ο συνάδελφός του Υπουργός Βορείου Ελλάδος Παπαθεμελής? Όχι, τους νόμους που είναι, πιστό και συνειδητό τέκνο της Εκκλησίας. Μήπως ενδιαφέρεται για την Εκκλησία πιο πολύ από τον Νίκο Ψαρουδάκη, ο οποίος χθες, προχθές στη Βουλή έλεγε «Το κράτος δεν μπαίνει ως Άγιος στην Εκκλησία για να βοηθήσει, αλλά ως ληστής για να αρπάξει». Ο νόμος του Τρίτσι
1983. Είπε τότε, η κυβέρνησή μας θέλει και επιδιώκει να περιορίσει τη δύναμη της Εκκλησίας εις την Ελλάδα. Κάνω τα χέρια από την Εκκλησία! 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 Κύριε Υπουργέ της Παιδείας, επήγεστε αύριο να ψηφίσετε το νομοσχέδιο για το οποίο επαναστατεί ο λαός, και ίσως πιστέψετε πως αύριο ολοκληρώσατε το έργο σας. Όμως τώρα αρχίζει ο αγώνας του λαού και της Εκκλησίας. Δημιούργησαν μάρτυρες και ήρωες στην Εκκλησία. Αυτή είναι η δύναμή μας. Γινόμαστε μάρτυρες και ήρωες κάθε μέρα, αγωνιζόμενοι για το δίκαιο της Εκκλησίας. Θρησκευόμενε ελληνικέ λαέ, η πατρίδα μας περνάει σήμερα μια μεγάλη πνευματική κρίση, κέρι τομείς της εθνικής μας ζωής έχουν αλωτριωθεί
επικίνδυνα παιδεία, οικογένεια, νεολαία, υφίστανται απειλητικούς τριγμούς που συνήθως προηγούνται της τελικής κατάρρευσης. Μια ελπίδα, ένα φως υπάρχει και αυτό είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Στο κοινοβούλιο που είναι το τέμενος της δημοκρατίας και της ελευθερίας, για να βροντοφωνήσουμε όλοι μαζί και να μας ακούσουν οι πατέρες του έθνους. Κάτω τα χέρια από την Εκκλησία! Του έθνους μας που το κρατάει στα χέρια του τα τιμημένα ο ηγούμενος αυτής της μονής. Της λευτεριάς αυτού του τόπου. Απόψε όλη η ιεραρχία με επικεφαλής το μακαριότατο αρχιεπίσκοπό μας. Όλοι στο πλευρό εσένα, λαέ του Θεού, αυτό το ίδιο λάβαρο σε καλεί να πάρεις τώρα εσύ απάνω στους ώμους σου την ευθύνη για να μείνει η Εκκλησία ελεύθερη, ζωντανή, αδέσμευτη και δυνατή. Ελεύθερη και σώσα, Εκκλησία, ελεύθερη και σώσα. Με αταλάντευτη θέληση, συσπηρωμένοι όλοι στην πνευματική μας εκκλησιαστική ηγεσία, μια ψυχή, μια καρδιά διατρανώνουμε απόψε εδώ τον εγκάρδιο όρκο να μην υποστήλουμε τη σημαία του αγώνα μέχρι της τελικής μας νίκης. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι. Είμαστε ενωμένοι. Αδέλφια, 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 η αλήθεια θα λάμψει. Η Ορθοδοξία θα νικήσει. Η Εκκλησία δεν θα παραδοθεί. Ζήτω η ιεραρχία.
για μας. Ζήτω ο ιερός μας κλήρος. Ζήτω οι μοναχοί μας και οι μοναχές μας. Ζήτω ο ορθόδοξος λαός μας. Θέλουμε εκκλησία ελεύθερη, ζωντανή, αδέσμευτη και δυνατή. Κάτω τα χέρια από την εκκλησία. Του Ευημεριακού Κλήρου, πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Νικόλαος Φούλιας, θα κάνει τρίλεπτο χαιρετισμό και κατόπιν θα αναγνωστεί το προς έγκριση ψήφισμα. Αδέλφια μου χριστιανοί, ο Ιερός Κλήρος απευθύνει σε όλους σας την ώρα αυτή ηρεμού θερμών χαιρετισμών αγάπης. Όλοι εσείς που ήρθατε εδώ με τις δύσκολες αυτές συνθήκες, αλλά και όλα τα άλλα εκατομμύρια των θρησκευόμενων Ελλήνων που βρίσκονται τώρα νοερά κοντά μας, όλοι μαζί για μια ακόμη φορά διατρανώνουμε την ώρα τούτη την πίστη μας στο Χριστό και στην Εκκλησία Του. Συμπαραστεκόμαστε στη θλίψη και στη δοκιμασία που περνάει η θρησκεία μας και δηλώνουμε απερίφραστα ότι θα αγωνιστούμε με όλα τα νόμιμα μέσα για να σπάσουμε τις ανηθισίδες με τις οποίες θέλει ο Κέσαρας να δέσει την Εκκλησία μας, ψηφίζοντας το γνωστό αντισυνταγματικό νομοσχέδιο. Αγαπητέ Πρόεδρε της Κυβερνήσεως και Αρχηγέ του ΠΑΣΟΚ κύριε Ανδρέα Παπανδρέου, την ίστατη αυτή στιγμή ψήσωμη η Ελλαδική Εκκλησία, με τον κλήρο και το λαό της σου κάνουμε έκκληση και σου ζητάμε να αποσύρεις το επίμαχο αυτό νομοσχέδιο στην ιστορική αυτή πλατεία που κάποτε ο λαός της Ελλάδας ζήτησε ελευθερία και σύνταγμα. Σήμερα στην ίδια αυτή πλατεία ζητάει από σένα τον κυβερνήτη της χώρας την ελευθερία της εκκλησίας του και την εφαρμογή του συντάγματος. Στάσου το ύψος σου Πρόεδρε και ένωσε γρήγορα το λαό. Είναι σκληρό να χτυπάς το Σταυρό και το Ιερό Ευαγγέλιο, εσύ που άλλοτε προσκύναγες στην Παναγία στη Βόρεια Ελλάδα. Άσε το λαό και τον κλήρο να θρησκεύει και να διοικείται ελεύθερα και δημοκρατικά, όπως οι ιεροί κανόνες και η ιστορία της Εκκλησίας προβλέπουν. Είναι συμφέρον του κράτους να σέβεται και να προστατεύει την Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία διδάσκει στο λαό να αποδίδει τα του Κέσαρα στο Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Γιατί η Εκκλησία καλεί το λαό να υποτάσσεται και να προσεύχεται για τους εκάστοτε άρχοντες. Γιατί η Εκκλησία πρώτη υψώνει τη σημαία της αγάπης του εσταυρωμένου, της φιλανθρωπίας για τον πονεμένο, της δικαιοσύνης για την κοινωνία, της ισότητας όλων των ανθρώπων και της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Η Εκκλησία δεν προσέφερε μόνο τη ζωή και το αίμα της σε κάποιες παλιότερες εποχές, αλλά προσφέρει και σήμερα ολόκληρο τον εαυτό της στην υπηρεσία του έθνους και βρίσκεται πάντοτε στις πνευματικές επάλξεις του χθες, του σήμερα και του αύριο. Αυτή λοιπόν την Εκκλησία άντε να αλυσοδέσετε τώρα με το επάρατο αντιθρησκευτικό νομοσχέδιο, κύριε Τρίτσι! Γι' αυτό σας εψήφισε ο ελληνικός λαός. Δεν έχετε δικαίωμα να διχάσετε τον κόσμο και να διαλύσετε την Εκκλησία. Δεν έχουν δικαίωμα να παίζουν το ρόλο των Ορθοδόξων Ιεραρχών, οι νομάρχες του κράτους. Εμείς ιερείς έχουμε την πνευματική καταγωγή μας
από την Αποστολική εποχή και πήραμε τη χειροτονία μας από τους επισκόπους της χώρας μας. Κανέναν λοιπόν εφηβέριος της Ελλαδικής Εκκλησίας δεν θα δεχτεί ποτέ να έχει πνευματικό προϊστάμενο τον νομάρχη του κράτους και να εφαρμόσει το τερατώδες αυτό νομοθέτημα. Φιλοσοφία, ηλιοφυλία, φιλοσοφία, η φιλοσοφία της Ορθοδοξίας μας θέλει τον επίσκοπο εις τύπων και τόπων Χριστού. Ο οποιοσδήποτε Κέσαρας ψηφίστηκε από το λαό για να διοικεί το κράτος, για να μεριμνά δια την παιδεία, την εξωτερική πολιτική, την υγεία, την ασφάλεια και όχι να αλυσοδένει την Εκκλησία. Αδέρφια βουλευτές της πατρίδας μας, οι Έλληνες πολίτες σας αγαπούν, γι' αυτό και σας ετοίμησαν με την ψήφο τους. Αγαπούν όμως συγχρόνως οι Έλληνες και την Εκκλησία τους. Μη τους ξεχωρίσετε λοιπόν αυτές τις δύο αγάπες με κάποια λανθασμένη ενέργειά σας. Δεν μπορεί η Βουλή να αγνοήσει την φωνή των εκατομμυρίων θρησκευομένων Ελλήνων. Όλα καταψηφίστε αύριο το νομοσχέδιο της ντροπής με όλη την συνέστηση της ιστορικής σας ευθύνης. Όχι άλλος διχασμός, όχι άλλη πρόκληση στο θρησκευτικό συνέστημα του λαού. Κάνουν τα προηγούμενα νομοσχέδια βάρος των ανθρώπινων. Αφήστε την Εκκλησία σώσα και ελεύθερη να ρυθμίσει επιτέλους τα του οίκου της. Αναλογιστείτε τις συνέπειες μιας λανθασμένης νομοθεσίας. Βρισκόμαστε όλοι σε ιστορικό σταυροδρόμι. Η Ελλάδα κινδυνεύει και η Εκκλησία κατεβαίνει στις κατακόμβες. Αναχαιτήσατε εσείς οι βουλευτές με την ψήφο σας αυτόν τον κατήφορο της πατρίδας. Και εσείς φίλοι οπαδοί του Πασόκ και υπερασπιστές μιας άδικης υπόθεσης, ξέρουμε ότι οι περισσότεροι από εσάς αγαπάτε τον Χριστό και το Ευαγγέλιο και περιμένετε με κομμένη ανάσα να περάσει ανώδυνα για το έθνος η απρόσμενη αυτή κρίση. Σταματήστε λοιπόν κι εσείς τους βουλευτές από την λανθασμένη τούτη ενέργεια. Τονίστε τους ότι είστε οπαδοί του κόμματος, αλλά και οπαδοί του Χριστού και της Εκκλησίας. Και εσείς οι άλλοι, οι ονίγοι θερμόαιμοι, αντιφρονούντες της Εκκλησίας που ήρθατε εδώ σε κάποια γωνιά με σκοπό να χαλάσετε τη μεγάλη τούτη συγκέντρωση, και εσείς οι άλλοι, οι ονίγοι λαϊκοί που αγοράσατε χθες τα ράσα και τα καλυμάτια για να ντυθείτε σήμερα παπάδες και να κάνετε προβοκάτσια για να σας φωτογραφίσουν οι ακόμες κάμερες. Όλοι εσείς προσκαλείστε, όλοι εσείς προσκαλείστε από ένα απλό εφημέριο να αφήσετε τις φασιστικές σας ενέργειες, να σεβαστείτε την ελευθερία των συγκεντρωμένων πιστών και να αποχωρήσετε ήσυχα, διότι από κάποιο κακό χειρισμό σας θα ζημιώσετε πρώτα το κόμμα στο οποίο ανήκετε. Έλληνες χριστιανοί αδελφοί μας όλων των πολιτικών παρατάξεων, ενώστε τώρα μαζί μας τις καρδιές και τη διαμαρτυρία σας. Αγαπάμε όλοι το κράτος και τους κυβερνήτες. Τιμάμε όλοι αυτούς που σήμερα διευθύνουν το πηδάλιο του έθνους. Αγαπάμε όμως και την Εκκλησία μας. Υπακούμε πάνω απ' όλα στο Χριστό και Θεό μας. Και θέλουμε την ελευθερία της Εκκλησίας μας. Να ζήσουν οι κυβερνήτες μας, αλλά να ζήσει και η Εκκλησία μας. Να ζήσει όλο το έθνος. Ζήτω το έθνος μας, αδέλφια μου! Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Κύριος Άνθιμος θα σας προτείνει το ψήφισμα. Σήμερα, την 1η Απριλίου 1987, χιλιάδες Έλληνες πολίτες του Λεκανοπεδίου της Αττικής, πιστά μέλη της Εκκλησίας της Ελλάδος, συγκεντρωθήκαμε στην ιστορική πλατεία Συντάγματος των Αθηνών και ομόφωνα ψηφίσαμε. Πρώτον,
δηλώνουμε για μια ακόμη φορά την πίστη και την ολοκληρωτική αφοσίωσή μας στη Μητέρα Ορθόδοξη Εκκλησία μας, στη διαμέσου τόσων αιώνων τροφό και κυβωτό του γένους μας. Καταδικάζομαι το συζητούμενο στην Βουλή των Ελλήνων νομοσχέδιο, το δίθεν περί της εκκλησιαστικής περιουσίας, το οποίο όμως την πραγματικότητα αποβλέπει στην άλωση της Εκκλησίας, στην υποδούλωσή της στην εκάστοτε κυβέρνηση και στη δέσμευση της ελευθερίας της. Τα άρθρα 7, 8 και 9 του νομοσχεδίου βοούν για την απειλούμενη εχμαλωσία της Εκκλησίας. Τρίτον, ζητούμε να αποσυρθεί αμέσως το νομοσχέδιο αυτό από τη Βουλή, ώστε για άλλη μια φορά η Εκκλησία και η Πολιτεία με αγαθή διάθεση να επανεξετάσουν και να λύσουν οριστικά το πρόβλημα. Απαιτούμε όπως επιτέλους άπαξ διαπαντός η επέμβαση της Πολιτείας στα εσωτερικά της Εκκλησίας, ώστε να μείνει ελεύθερη στην πορεία της, την οποία οριοθετούν ιεροί κανόνες, η παράδοση και η ιστορία του ελληνικού έθνους. Πέμπτον, εξουσιοδοτούμε τριμελή επιτροπή να επιδώσει στον πρόεδρο της Βουλής το παρόν ψήφισμα που εκφράζει την αγωνία εκατομμυρίων Ελλήνων για να διατηρηθεί η εθνική ενότητά μας και παρακαλεί να αναγνωστεί στην απόψινή συνεδρία της Βουλής οι εκπρόσωποι κλήρου και λαού. Εγκρίνεται! Βουλή των Ελλήνων, ακούς τη φωνή του λαού, απόψε κρίνεται αν ακούς τη φωνή του λαού. Βουλή των Ελλήνων, ο λαός φωνάζει να αποσυρθεί το νομοσχέδιο. Ζήτω η Εκκλησία μας. Όλοι μαζί την υπερμάχω. Ένα λεπτό. Προηγουμένως έχουμε να σας κάνουμε μια σύντομη ανακοίνωση. Επειδή ενδεχομένως αποχωρώντας να συναντήσετε ομάδες εγκαθέτων, παρακαλούμε να τους αντιμετωπίσετε με σοβαρότητα, ψυχραιμία και χριστιανικό ήθος. Παρακαλούμε επίσης την αστυνομία να εξυπηρετήσει την απρόσκοπτη αποχώρηση του πιστού λαού. Θα ψάρουμε το υπερμάχο, θα ψάρουμε τον εθνικό μας ύμνο και ο μακαριότατος αρχιεπίσκοπός μας θα ευλογήσει το λαό. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητή Φύσα τον πίνω με ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεό άλλωσε. Σε γνωρίζω από χρειάζει τους παρκιόφιλοι. Σε γνωρίζω από την όψη που μεγάλεται η τιμή. Και πάλι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητοί χριστιανοί, τέκνα πιστά της Εκκλησίας μας, για τη συμπαράστασή σας δια τα ιερά και τα όσια της Εκκλησίας μας.
Εύχομαι ο Θεός να είναι μαζί σας, να έχετε καλό ταξίδι όσοι είστε εκτός των Αθηνών, και ο Θεός να σας χαρίζει υγεία και παν δόρημα αγαθός. Όλοι στο πλευρό της ιεραρχίας, όλοι στο πλευρό της ιεραρχίας, όλοι στο πλευρό του Μακαριώτα του Θεέου Προβλήτου Αρχιεπισκόπου.